Το φθινόπωρο αναμένεται να ολοκληρωθεί το σύνολο των απαιτούμενων μελετών για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων του βορείου οδικού άξονα Κρήτης, ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα αναπτυξιακά έργα για το νησί, όπως αναφέρουν πηγές του Υπουργείου Υποδομών, σύμφωνα με τις οποίες το κρίσιμο ζήτημα του ΒΟΑΚ έχει σχεδόν διευθετηθεί. Οι κυβερνητικές αυτές διαρροές πυροδότησαν νέα κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, την ώρα που ο Υφυπουργός Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης από τη γενέτειρά του το Ρέθυμνο, όπου βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες, δεν θέλησε να κάνει το οποιοδήποτε σχόλιο. Οι πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο έριξαν λάδι στη φωτιά, με το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ νομού Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη να σχολιάζει σε δήλωσή του. Μόνο θλίψη προκαλούν και καμία λύση δεν δίνουν οι τελευταίες διαρροές του Υπουργείου Υποδομών σχετικά με το μέλλον ενός εκ των πλέον σημαντικών αναπτυξιακών έργων για τον τόπο μας, αυτό του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Περιμένουμε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ασχοληθεί σοβαρά με τον ΒΟΑΚ, χωρίς προχειρότητες και ερασιτεχνισμούς. Παράλληλα, στα ύψη ανέβηκε η ένταση στη Βουλή προημερών ανάμεσα στον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη, έπειτα από ερώτηση του τελευταίου σχετικά με την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Αναφορικά με τη μελετητική ορίμανση που ανέφερα, ποιες συγκεκριμένες μελέτες έχουν ήδη ολοποιηθεί και ποιες τείνουν προς ορίμανση και πότε. Και δεύτερον, ποιο χρηματοδοτικό εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο των μελετών και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μελέτες αυτές ξεκινήσανε να υλοποιούνται στην κυριολεξία πριν από 8 μήνες όταν ήρθε η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση. Ιδιαίτερα αιχμηρός ο κύριος Μαμουλάκης στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι ο ΒΟΑΚ αποτελεί μια ιστορική εκκρεμότητα της κεντρικής διοίκησης προς την Κρήτη, ενώ σχολιάζει με έμφαση ότι πλέον δεν χωρούν δικαιολογίες και καθυστερήσεις για αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Δηλαδή 10 μήνες η περίφημη ΕΠΟ δεν έχει παιχτεί πενιά. Αυτό είναι κομβικό για να αντιληφθεί ο κόσμος για το βαθμό βελτιρίας και κολυσιεργίας στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όσο και αν γνέφεται ηρωνικά και με την περίσσια ήση που σας διέπει, εδώ τα μαθηματικά είναι αμήλικτα. Οι χρόνοι είναι συγκεκριμένοι και ο κόσμος της Κρήτης περιμένει αυτό το έργο. Τι κάνατε εσείς? Ένα επικοινωνιακό τερτύπι. Πριν φύγετε, είπατε 10 μήνες πριν, κάναμε ένα διαγωνισμό προεπιλογής. Γι' αυτό σας έχω πει ότι αυτό ήταν μια μολυβιά στο χάρτη. Σύμφωνα με τις πηγές του Υπουργείου Υποδομών, ο Υπουργός Κώστας Καραμανλής ενέκρινε κανονισμό μελετών του έργου και πρόκειται να καθοριστεί ο βασικός σχεδιασμός των διαγωνισμών για την κατασκευή τμήματων Χανιά Ηράκλειο και Χερσόνησος Νεάπολη για αυτό το σημαντικό έργο με προϋπολογισμό ύψους περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ.